Και βεβαίως να συνεχίσουμε όμως αφήνοντας για λίγο τα της αυτοδιοίκησης, θα έχουμε το χρόνο και σε επόμενες μέρες και σε επόμενες εκπομπές να πούμε περισσότερα, να ανοίξουμε ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι βεβαίως της σημερινής μας εκπομπής, με αφορμή και το 5ο τουρνουά Μαργαρίτας Απλαούρα, το οποίο θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιανουαρίου. Για το λόγο αυτό βεβαίως εδώ μαζί μας στο στούντιο του Antenna Star έχουμε την κυρία Σαπλαούρα Παπαγιάννη, μητέρα της Μαργαρίτας και εκπρόσωπο της Φλόγας, να μας πει δύο λόγια για αυτήν την πολύ σημαντική διοργάνωση, ένας θεσμός και μια διοργάνωση αγάπης και μνήμης. Καταρχάς να σας καλωσορίσουμε, να σας ευχηθούμε καλή χρονιά, υγεία και σας ευχαριστούμε για πάλι για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε εσάς, στους ακροατές σας. Το ευχαριστώ είναι αμφίδρομο, γιατί με καλέσατε και είμαι ξανά εδώ. Είναι και αυτό θεσμός να έρχομαι κάθε χρονιά πριν το τουρνουά. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας στηρίζετε, που αφιερώνετε χρόνο γι' αυτό και εδώ και στα social σας. Φέτος καθυστερήσαμε λίγο, γιατί συνήθως ήθιστε το τουρνουά να είναι το Σεπτέμβριο, όμως είχαμε κάποιες διεργασίες στον Ναό Αγρινίου, ο οποίος ξεκίνησε αυτό το τουρνουά, η τότε πρόεδρο, ο Περικλής ο Γερμανός και ο Ντίνος Τσιαμάκης, διότι ο ΑΟ σαν υφίσταται, αλλά δεν υφίσταται η ιατρική ομάδα, δηλαδή υφίσταται σαν σύλλογος, έχουμε τις ακαδημίες μπάσκετ, δεν έχουμε την αντρική ομάδα, γι' αυτό ήταν, δεν μπορέσαμε φέτος να το κάνουμε το Σεπτέμβριο. Όμως είμαστε εδώ και το κάνουμε τώρα. Ο Δήμος Αγρινίου, που πάντα ήταν στο πλευρό μας σε αυτή τη διοργάνωση, δηλαδή ο ΑΟ το ξεκίνησε, αλλά πάντα ο Δήμος Αγρινίου ήταν μαζί μας και κάποιες χρονιές και μαζί με το Δήμο Αγρινίου και η Περιφέρεια. Οπότε φέτος το τουρνουά είναι κάτω από από τις στηρίξεις του Δήμου Αγρινίου σε συνεργασία με τον ΝΑΟ Αγρινίου. Και βεβαίως διεξάγεται σε μια πολύ όμορφη νομίζω στιγμή και σε μια κατάλληλη στιγμή, λίγο πριν το τέλος των εορτών. Θα είναι μια πολύ σημαντική χρονική περίοδος για να δει ο κόσμος και να συμμετέχει ενεργά και να στηρίξει πάνω απ' όλα αυτή την προσπάθεια, διότι εδώ το κομμάτι το αγωνιστικό είναι καθαρά σε δεύτερη μοίρα, κατά ψέματα. Σίγουρα είναι σε δεύτερη μοίρα. Βέβαια το timing αυτό έχει να κάνει και με τις ομάδες. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά στην Α2, γιατί οι ομάδες που συμμετέχουν είναι τέσσερις ομάδες. Οι τρεις ομάδες είναι από την Α2, είναι η Μύκονος, είναι ο Χαρίλος Τρικούπης και ποια είναι η άλλη ομάδα που διαφεύγει. Και ο Κόρυβος. Και ο Κόρυβος, ναι. Και ο Βίκος από τη Β' Εθνική. Οι ομάδες της Α2 και της Β' Εθνικής έχουν ένα κενό αυτή τη στιγμή και μπορούσαν να κάνουμε το κάνουμε αυτό. Αλλά ναι, είναι και μέσα στις γιορτές. Είμαστε μετά από τις διακοπές. Και όπως σωστά είπες, χρειαζόμαστε την παρουσία του κόσμου, γιατί δεν είναι μόνο η οικονομική στήριξη, έτσι, γιατί τα έσοδα όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα δοθούν στη Φλόγα, είναι και η παρουσία του κόσμου, γιατί έτσι μαθαίνεται και το έργο της Φλόγας. Είναι σημαντική η παρουσία και για τους αθλητές και για τους διοργανωτές και για τη Φλόγα, γιατί είναι ένας τρόπος με τον οποίο μαθαίνεται το έργο μας και βγαίνει προς τα έξω όλο αυτό, δηλαδή ενημερώνει το κόσμο για τη Φλόγα. Και βεβαίως με αφορμή αυτήν την πολύ σημαντική διοργάνωση, να πούμε ότι και χθες το απόγευμα είχαμε μια άλλη επίσης σημαντική διοργάνωση που είχε να κάνει με τη Φλόγα και γενικά με αυτού του είδους το φιλανθρωπικά τουρνουά. Μπείτε μας δύο λόγια για αυτή την στιγμή όπου Ανδρώνη και Φλόγα, οι δύο ομάδες, Ανεμόνη και Φλόγα, συμμετείχαν. Κοιτάξτε να δείτε, ο διοργανωτής ήταν το Μπασκετάκι και φέτος ήταν και η τοπική διοίκηση της Ακαρνανίας, των αστυνομικών εδώ. Το Μπασκετάκι από τη στιγμή που ξανά έπαιξε, γιατί με τον κορονοϊό είχαν σταματήσει αυτά, έκανε πάντα τέτοιους αγώνες για τη Φλόγα. Φέτος όμως, πραγματικά, εμείς οι άνθρωποι της Φλόγας εδώ στην Ετωλακαρνανία και στο χαρήκαμε πολύ, γιατί ήταν και για ένα άλλο σωματείο νέο ιδρυθέν, η Ανεμόνη, που είναι σύσταση, ένα σύλλογος
γονιών και φίλων ατόμων με αυτισμό, γιατί ο αυτισμός δεν είναι μόνο στην παιδική ηλικία. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος με αυτισμό είναι και ως ενήλικας, δεν περνάει αυτό. Και τα έσοδα από το χθεσινό αυτό τουρνουά θα πάνε στη Φλόγα και στην Ανεμόνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μπασκετάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάντα είναι μαζί μας, πάντα, δηλαδή τα τελευταία 3 χρόνια κάθε, συνήθως το κάνουν εκεί ανάμεσα από Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, τώρα το κάνανε λίγο μετά, ξεκίνησαν τη χρονιά. Σου ευχαριστούμε πάρα πολύ την τοπική διοίκηση αστυνομίας της Ακαρνανίας. Χαρήκαμε πάρα πολύ που γνωρίσαμε τους ανθρώπους της Ανεμόνης και φυσικά και για το Δήμο Αγρινιώ, γιατί και σε αυτή την προσπάθεια ο Δήμος ήταν αρρωγός. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε ένα Δήμο, δεν ξέρω τι γίνεται στους άλλους Δήμους, εγώ θα μιλήσω στο δικό μας Δήμο, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαι κι εγώ. Έτσι, και πάντα βοηθάει ό,τι γίνεται για αυτό το σκοπό. Δηλαδή, για να βοηθήσουμε συλλόγους που ασχολούνται και βοηθούν τον άνθρωπο. Πάνω απ' όλα, γιατί αυτό είναι που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και αυτό είναι που μένει. Πείτε μου όμως δύο λόγια για το έργο της Φλόγας. Γιατί το έργο είναι τεράστιο, έτσι, και οι προσπάθειες που καταβάλλετε όλοι εσείς είναι απίστευτες. Το έργο της Φλόγας είναι τεράστιο. Η Φλόγα είναι ένας σύλλογος γονιών παιδιών με καρκίνο. Υπάρχει στην Ελλάδα από το 1982, δηλαδή η Φλόγα φέτος, θα πει το 24, έχει 42 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα. Τα κύρια έργα της, έτσι πολύ περιληπτικά, γιατί είναι μεγάλο το έργο, η Φλόγα κάτω ακριβώς από τα Αγγουλουγικά νοσοκομεία Αγλαία Κυριακού και Πέδων έχει τους ξενώνες της, μπορεί να φιλοξενήσει ταυτόχρονα 50 οικογένειες, γιατί ογκολογικά νοσοκομεία υπάρχουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη. Από όλη την άλλη Ελλάδα, από όλη την άλλη περιφέρεια της Ελλάδας, όλοι πάνε στην Αθήνα. Έτσι. Οπότε πηγαίνοντας εκεί, θα πρέπει η Φλόγα σου παρέχει το σπίτι, σου παρέχει τη ζεστασιά, σου παρέχει, είσαι μαζί με άλλους γονείς, δεν είσαι μόνος σου, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μην το περνάς, βέβαια. Έτσι, να μην το περνάς μόνος σου. Επίσης η Φλόγα επανδρώνει τα αγκουλογικά νοσοκομεία με γιατρούς, τους οποίους προσλαμβάνει το ελληνικό κράτος, πληρώνει η Φλόγα, με τα κατάλληλα μηχανήματα. Υποστηρικτικά, το ακτινοθεραπευτικό του Αγλαία Κυριακού που κάνει ακτινοβολίες στα παιδιά μας είναι μια προσφορά, στοίχησε 3 εκατομμύρια ευρώ, 1,5 εκατομμύριο ευρώ έβαλε ο ΟΠΑΠ και τα υπόλοιπα τα συμπλήρωσε η Φλόγα. Είναι συμμετέχει στην ταυτοποίηση μυλού των οστών. Και τι εννοώ σε αυτό? Ότι μπορεί τα δείγματα να παίρνονται, αλλά για να βρεθεί συμβατός, να βρεθεί κάποιος άνθρωπος συμβατός, αυτό το δείγμα θα πρέπει να υποστεί μια επεξεργασία και να σταλεί στην Κεντρική Τράπεζα, στην Παγκόσμια Τράπεζα. Αυτό έχει ένα κόστος 450 ευρώ το δείγμα. Η Φλόγα λοιπόν είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια, γιατί υπάρχουν χιλιάδες δείγματα, να ξέρετε, αταυτοποίητα. Η Φλόγα έχει δώσει μέχρι τώρα 600.000 ευρώ για να ταυτοποιήσουμε δείγματα μυελού των οστών. Είναι σε συνεργασία δηλαδή με το ΚΕΔΜΟΠ. Έτσι του χάρισε ζωή. Και το πιο σημαντικό επίτευγμα της Φλόγας, αν με ρωτάτε, δηλαδή αν θα είχα ποτέ να επιλέξω τι θα ήθελα να συνεχίσει η Φλόγα, αν κάποια πράγματα θα έπρεπε να τα σταματήσει, αυτό που θα επιλέγαμε να συνεχίσουμε είναι ότι έχουμε καταφέρει τις θεραπείες που κάνει ένα παιδί εδώ να είναι η ίδια θεραπεία στο αντίστοιχο καλύτερο νοσοκομείο της Ευρώπης. Αλλά για να γίνει αυτό και για να φύγει ένας φάκελος σε real time, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο, και να πάει ο φάκελος να εξεταστεί στο αντίστοιχο νοσοκομείο, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία. Πρέπει να υπάρχουν γιατροί, πρέπει να υπάρχουν μεταφραστές, κατάλληλο προσωπικό να μαζέψει το φάκελο, να συμμετέχουν οι γιατροί μας στα διεθνή πρωτόκολλα, γιατί δεν είναι ότι θέλουμε εμείς να στείλουμε, θα πρέπει σωστά. να μας δεχτούν και από εκεί. Όλο αυτό λοιπόν το έργο το χρηματοδοτεί η Φλόγα και έχει δεσμευτεί μέχρι τώρα
Έχουμε, ο στόχος μάλλον της καινούργιας χρονιάς του 2023 είναι σε αυτή τη διαδικασία να εντάξουμε και τις λευχαιμίες που είναι και οι πιο πολλές, δηλαδή είναι ο πιο διαδεδομένος, η πιο διαδεδομένη μορφή καρκίνου. Έχουμε βάλει άλλα πιο σπάνια τέλος πάντων είδη καρκίνου. Και τώρα θέλουμε το 2024 θέλουμε να εντάξουμε μέσα και τις λευχαιμίες που είναι οι πιο πολλές, δηλαδή στα 10 παιδιά που θα πάνε στο ογκολογικό τα 8 θα έχουν λευχαιμία. Οπότε μιλάμε για ένα έργο το οποίο όπως μας δώσετε συνοπτικά, γιατί σίγουρα χρειάζεται, είναι μεγάλη κουβέντα, είναι μεγάλη ιστορία, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι το έργο σας είναι τεράστιο και κάνετε έναν πραγματικό μαραθώνιο για να μπορέσετε να βοηθήσετε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά γίνεται. Κοιτάξτε, δυστυχώς να θέλουμε να ευλογήσουμε τα γένια μας, το έργο πραγματικά είναι τεράστιο και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι όλο αυτό το έργο στηρίζεται μόνο στην αγάπη του κόσμου και στην δωρεά του κόσμου. Η φλόγα ως φλόγα δεν λαμβάνει κάποια επιχορήγηση κρατική, δεν λαμβάνει νοσήλια όπως κάποιοι άλλοι οργανισμοί, γιατί τα παιδιά γίνονται καλά και φεύγουν. Οπότε όλο αυτό το έργο, δηλαδή η φλόγα μέχρι τώρα έχει δώσει στα ελληνικά, στην ελληνική κοινωνία και στα νοσοκομεία 6,5 εκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμό ιατρικό. Στηριζόμαστε μόνο στην αγάπη του κόσμου και σε αυτά που προσφέρει ο άλλος από το υστέρημά του, είτε αυτά είναι 5 ευρώ, είτε αυτά είναι 10 ευρώ, είτε είναι 1 ευρώ, είτε 15 ευρώ. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι μεγάλοι χορηγοί της φλόγας, αλλά όταν λέμε μεγάλοι, μην φανταστείτε ότι πάει κάποιος και δίνει, πάρετε αυτό το χρόνο 100.000 ευρώ. Έτσι. Υπάρχουν κάποιοι χορηγοί, αλλά όλα αυτά είναι από το υστέρημα των Ελλήνων. Και επίσης σημαντικό για μας που θα θέλαμε να ξέρουν οι ακροατές σας και ο κόσμος που στηρίζει τη φλόγα είναι ότι η φλόγα, αν και δεν υποχρεούται από την ελληνική νομοθεσία, κάθε χρόνο ελέγχεται από την Deloitte, είναι η εταιρεία ορκωτών λογιστών, μία από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Η Deloitte, ας πούμε, ελέγχει την Εθνική Τράπεζα για να υπάρχει διαφάνεια και διάβγεια, να ξέρει αυτός που δίνει, αυτό που δίνει, ακόμα και το μισό ευρώ ή το ένα ευρώ, πού πάει. Έτσι. Αυτό σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να και το ξέρει ο κόσμος. Και επίσης, επειδή γενικότερα ακούμε πάρα πολλά, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι και ΜΚΟ που δυστυχώς εκμεταλλεύονται κάποιες καταστάσεις, να μην παίρνει ο κόσμος τίποτα χωρίς απόδειξη. Δηλαδή, μας πλησιάζει κάποιος και μας λέει είμαι από τη φλόγα. Η φλόγα καταρχήν ποτέ και όλοι οι μεγάλοι οργανισμοί, χαμόγελο του παιδιού, Παναγία Ελεούσα, ΕΛΕΠΑΠ, δεν βγαίνουν ποτέ έξω από τραπέζι σε τραπέζι να ζητήσουν χρήματα. Έτσι. Μάλιστα. Ποτέ. Οπότε ό,τι δίνουμε θέλουμε να έχει και απόδειξη. Δεν δίνουμε τίποτα χωρίς αυτό. Στη φλόγα δεν φεύγει και στους άλλους δεν φεύγει τίποτα χωρίς την απόδειξη. Κάπως έτσι θα σας ευχαριστήσω θερμά για τον χρόνο σας και για την παρουσία σας εδώ και θα μείνουμε σε αυτό το μότο, να πιστέψει κανείς τη δύναμή του. Ναι. Πραγματικά αυτά τα παιδιά και οι γονείς τους, αλλά επειδή υπήρξα γονιός παιδιού που έδωσε τη μάχη, αυτά τα παιδιά είναι πραγματικά μαχητές και σε οδηγούν. Έχουν πραγματικά θέληση για ζωή και γι' αυτό και 4 στα 5 παιδιά γίνονται καλά και έτσι θέλω να κλείσουμε εγώ. Ένα μήνυμα που θέλω να περάσω στον κόσμο είναι ότι ο παιδικός καρκίνος είναι ιάσιμος. 4 στα 5 παιδιά γιατρεύονται. Και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να γιατρεύονται και 5 στα 5 παιδιά. Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνει. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.